έτσαλμα. Είπες την μέρα ήταν μεγάλη μέρα θέλα για την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Δεδομένου ότι η ομάδα αυτή αναγνωριζόμενη τα προβλήματα που είχε ξεκινώντας το καλοκαίρι και που έχει φτάσει τώρα να μιλάμε από 10 μήνες, αυτά τα παιδιά έχουν κάνει φοβερή προσπάθεια. Θα έλεγα η διοίκηση επίσης. Και νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την προσπάθεια. Και πάνω απ' όλα το γεγονός ότι πιστέψαν σε αυτήν την ομάδα. Και τα παιδιά με την προσπάθειά τους δικαιώσαν όλους αυτούς που από την πρώτη στιγμή που στηρίξανε ο κόσμος, θα έλεγα, η διοίκηση. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη μέρα για την Παναθηναϊκό μετά από 4 χρόνια αυτή η ομάδα. Έτσι όπως ξεκίνησε να μπορεί να απευθυνθεί σε ένα τελικό κύπελλο, να διεκδικεί σε έναν τρόπο. Γιατί αυτό το χρόνο στην παιδιά δεν είναι το παιχνίδι. Πάντα τα τρόπια είναι που κάνει μια ομάδα μεγάλη και τους παίκτες μεγάλους που κερδίζουν τα τρόπια. Νομίζω σήμερα είχαμε θέληση, είδαμε πιο σημαντικό πράγμα, είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, είχαμε πλάνο, το οποίο το τηρήσαμε, θα έλεγα, το έπακρο. Όλα τα παιδιά παίξαν πολύ όρημα βάσει το γεγονός ότι είμαστε μια ομάδα και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό. Θα έλεγα σε όλο το παιχνίδι δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα τον νέο τρόπο, είναι δύο στιγμών, μία στο πρώτο και μία στο παράθεση. Αλλά θα έλεγα το βράδυ ταξίδι ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι, ξέραμε τι θέλαμε και τα παιδιά καταθέσαν την ψυχή τους σήμερα για την πρόθεση. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα, στα παιδιά, στον κόσμο για τη στήριξη. Ήταν εκπληκτικό, θα έλεγα, να βλέψω τη φωνή του κόσμου, ειδικά στο δεύτερο στην παράδεση, πόσο κουράγια δεν είναι στα παιδιά και πόση δύναμη. Και νομίζω ότι όλοι μαζί πλέον μπορούμε να σκεφτόμαστε, να ονειρευόμαστε καλύτερες μέρες του το μέλλον τουλάχιστον για αυτήν την ομάδα, γιατί σίγουρα έχει αρκετό μέλλον. Σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι όπως είμαστε από την πρώτη μέρα και με πίστη σε αυτό που έχουμε ξεκινήσει, ξέρω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να πετύχει πολλά πράγματα στο μέλλον. Ερώτηση, Σάσο. Εγώ